Να πάμε τώρα στην Νεβάδα των Ηνωμένων Πολιτειών για να παρακολουθήσουμε μαζί με την Ιουλία Βελισσαράτου ένα βίντεο, η Ιουλία, που κάνει το γύρο του διαδικτύου, κόβει την ανάσα. Σε αίθουσα του δικαστηρίου θα δούμε κατηγορούμενος που ακούει απόφαση που δεν του αρέσει, κάνει ένα σάλτο για να επιτεθεί στην δικαστήνα. Πραγματικά όλοι έμειναν άναυδοι όταν η δικαστής, όπως θα δούμε και στα πλάνα, αγορεύει την απόφασή της να τον κρατήσει στην φυλακή, τον 30χρονο που βλέπετε. Όταν εκείνος κάνει ένα σάλτο, βλέπετε τι κάνει, την αρπάζει, χτυπάει το κεφάλι της στον τοίχο. Πάνε τρεις τουλάχιστον από την έδρα να το συγκρατήσουν. Εκείνος ασυγκράτητος δεν την αφήνει και στη συνέχεια, μετά από τουλάχιστον 4 λεπτά, καταφέρουν να το συγκρατήσουν, ενώ εκείνη με τα δυσκολία σηκώνεται, ενώ έχει τραυματιστεί στο κεφάλι. Σε έξαλλη κατάσταση λοιπόν ο κατηγορούμενος, ο οποίος είχε καταδικαστεί για βιαιοπραγία και η δικαστής δεν του έδινε αναστολή παρά να μείνει στη φυλακή. Αυτό τον εκνεύρισε, με αποτέλεσμα αυτό που βλέπετε, να κάνει ένα σάλτο, να την αρπάζει και να θέλει να την χτυπήσει και να μην την αφήνει από τα χέρια του. Αυτό λοιπόν το βίντεο πραγματικά έκανε το γύρο του διαδικτύου και νομίζω ότι δεν θα τον αφήσει τώρα να φύγει σε καμία περίπτωση από τη φυλακή. Λογικό αυτό. Θα παραμείνουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να δούμε, Ιουλία, ποια είναι η επόμενη κίνηση του Τραμπ, ο οποίος έχει αποκλειστεί από τα ψηφοδέλτια σε δύο πολιτείες. Χθες λοιπόν έκανε προσφυγή εναντίον της απόφασης του Μέιν. Σήμερα έκανε προσφυγή στο ανώτατο δικαστήριο για την απόφαση του Κολοράντο. Και στις δύο περιπτώσεις τον έχουν αποκλείσει από τα ψηφοδέλτια και σήμερα το ανώτατο δικαστήριο θα αποφασίσει αν θα αναλάβει την υπόθεση. Εκείνος, Λίνα, επαφίεται στο γεγονός ότι το άρθρο 3 δεν αναφέρεται σε προέδρους αλλά σε πολίτες που προκαλούν ανταρσία και γι' αυτό το λόγο θεωρεί ότι πρέπει να αποκλειστεί το όνομά του από αυτήν την τροπολογία και να προχωρήσει κανονικά στη διαδικασία. Μένει σήμερα να δούμε τι θα συμβεί. Σε ευχαριστώ πολύ.